Καλής αναστροπής τα έργα αυτού εν πραήτη της σοφίας, είδε ζήλων πικρών έχετε και ρηθίαν εν την καρδία ημών, μη κατακαθκάστε και ψεύδεστε κατά της αληθείας, ούκ εσ την αύτη η σοφία άνεθεν κατερχομένη, αλεπίγειος ψυχική δαιμονιώδης, όπου γαρ ζήλος και ρηθία, αιτία καταστασία και παν φαύλων πράγμα, ιδε άνωθεν σοφία πρώτομεν αγνιεστήν, έπειτα ειρηνική, επίοικης, ευπηθής, μεστή ελαίους και καρπών αγαθών, αδιάκριτος και ανυπόκριτος, καρπός δε τη δικαιοσύνης εν ειρήνης πήρετε, της ποιούσιν ειρήνη. Ακούσομεν του Αγίου Αγγελίου ειρήνη πάση. Το πνεύμα τη σου. Εν του καταλουκάν Αγίου Αγγελίου το ανάγνωσμα πρόσκομε. Δόξασε Κύριε, δόξασε. Το καιρό εκείνο εμπορεύονται οι γονείς του Ιησού κατέδωσε εις Ιερουσαλήμ τη γιορτή του Πάσχα. Και όταν εγένεται των 12 αναβάντων αυτών εις Ιερουσαλήμ κατά το έθος της εορτής. Και τελειώσαντων τας ημέρας εν τα υποστρέφειν αυτούς υπέμενεν Ιησούς οπέσιν Ιερουσαλήμ. Και ο Γέγνο Ιωσήφ και η μήτηρα αυτού. Νομίσαντες δε αυτόν εν τη συνοδεία είναι ήρθον ημέρας οδόν και ανεσύντων αυτόν εν τη συγγενέση και εν τη γνωστή και μη ευρώντες αυτόν υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ ζητούντες αυτόν. Και γένετο με τη μέρας τρεις εύρων αυτόν εν το ιερό καθεζόμενον εν μέσω των διδασκάλων και ακούοντα αυτόν και υπερωτώντα αυτούς. Εξίστατο δε πάντες οι ακούοντες αυτού επί της συνέση και της αποκρίσεως είναι αυτού. Και οι δόντες αυτών εξεπλάγησαν και προς αυτόν η μήτηρα αυτού είπε «Τέκνον τι επί εις ασημινούντος,
Ιδώ ο πατήρ σου κακό δινόμενοι εζητούμεν σε, και είπε προς αυτούς, τι ό,τι εζητείτε με, που κήρυτε όντι η έντης του πατρός μου δι είναι με. Και αυτοί ουσινήκαν το ρήμα ελάλησεν αυτής. Και κατέβη με ταυτόν και ήρθεν εις Ναζαρέθ και είναι υποτασσόμενος αυτής. Και η μήτηρ αυτού διατηρεί πάντα τα ρήματα ταύτα εν την καρδία αυτής. Και Ιησούς προέκοπτε σοφία και ηλικία και χάριτη παρά Θεό και ανθρώπι. Κύριε λαϊσόν, υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών, Κύριου δεϊθόμεν. Κύριε λαϊσόν, υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως, Κύριου δεϊθόμεν. Κύριε λαϊσόν, υπέρ του Αρχιεπισκόπου και Πατρός Σίμων Ναθαναήλ, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού, Κύριου δεϊθόμεν. Κύριε λαϊσόν, υπέρ του εύσεβους ημών γένους, πάση αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, του κατά ξηράν θάλασσα και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού, Κύριου δεϊθόμεν. Κύριε λαϊσόν, υπέρ του αγιαστήνε το είδωρ τούτο, τη δυνάμει και ενεργεία και επιφυτίση του Αγίου Πνεύματος, Κύριου δεϊθόμεν. Κύριε λαϊσόν, υπέρ των εν το σχολείο του το διδασκόντων και διδασκομένων των γονέων και κηδεμόνων αυτών, των ευεργετών και δωρητών, των εφόρων και πάντων των συντελούντων, εις την κατά Θεόν επίδοση του σχολείου τούτου του Κυρίου δεϊθόμεν. Κύριε λαϊσόν, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, τη συγχάρητη. Κύριε λαϊσόν, της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσα τους μην ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα, ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αείκους αιώνας των αιώνων. Αμήν ειρήνη πάση. Και το Πνεύματι σου τα σκεφαλάς ημών, το Κύριο κλείνομαι. Σίγαριο ο αγιασμός των ψυχών και των σωμάτων ημών και στην δόξα να αναπέμπομαι και ευχαριστίαν και προσκύνησαν να αναπέμπομαι στον Άρχου Πατρί του Παναγίου και καθό και σου ποιος πνεύματι νυν και αή και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν του Κυρίου δεϊθόμεν, Κύριε Λέησον. Κύριε ο Θεός ημών ο φως υπό να πρόσιτον η πηγή της σοφίας και της γνώσεως, ο τον Σολομώντας οδία διδάξας και τη της επιφυτίσεως του Παναγίου Πνεύματος, τους αλλήλους κήρυκας του Ευαγγελίου διδασκάλους και αποστόλους αναδείξας, σύ Κύριο υπόν εξ κότους φως λάμψε, λάμψον εν τες καρδίες των εντάφτα διδασκόντων και διδασκομένων την επίγνωση της αληθείας και το φως σου το αίδιον. Δώσε αυτής πνεύμα σοφίας, πνεύμα συνέσεως, φώτισο τους οφθαλμούς των ψυχών αυτών εις το ιδένε αυτούς και ποιήν το θέλημά σου. Υιούς φωτός ανάδειξεν αυτούς εν παντή έργο καθοκαρποφορούντας και αυξανωμένους δια της άνωθεν σοφίας, πρεσβείες Πανακράτου και Παναπομαγίας σου Μητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανεπιμένα Προστόρων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασίλη του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιάνου του Χριστόμου και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Όλοι μας ισόσον Κύριε τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκαστησε σε πέση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων δειλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκαστησε σε πέση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Όσον Κύριε τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκαστησε σε βέση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων.
και παρθένε, παρορώσα τα βλημελήματα ημών και παρέχουσα η άματα της εν πίστη λαμβάνουση την ευλογία σου άκρατε. Διευχόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Διευχόν του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν, η Αγία Τριάς διαφυλά την πάνταση μας. Καλή δύναμη ευχόμαστε σε εσάς, κύριοι διευθύντες, στις δασκάλες, στο προσωπικό, στην υπεύθυνη αντιδήμαρχο για το παιδεία μας, σε εσάς, κύριε Δήμαρχε, να φροντίζετε τους γονείς, τους κηδεμόνες, τα παιδιά, τους εκπαιδευτικούς, το προσωπικό, γιατί χρειαζόμαστε πολύ δυναμική και η δυναμική ξεκινάει από εδώ. Εδώ είναι το πρώτο σημαντικό σημείο που τα παιδιά θα έχουν σχέση με την παιδεία και τη ζωή. Θα πάρουν αυτές τις δυνατότητες που δίνει ο Άγιος Θεός μας για να συνεχίσουν στις άλλες βαθμίδες και να αναλάβουν την κοινωνία και να την κάνουν καλύτερη από ό,τι την παρέλαβα. Να είστε γεροί, δυνατοί, ευλογημένοι και χαρούμενοι όλοι. Ευχαριστούμε πολύ για όλα. Καλημέρα σας. Να πω ότι είναι ιδιαίτερη και η χαρά και η συγκίνηση που βρίσκομαι εδώ για τρεις κυρίως λόγους. Ο πρώτος είναι ότι βρίσκομαι στον τόπο που μεγάλωσα. Ο δεύτερος είναι ότι βρίσκομαι σε έναν χώρο όπου βλέπω αγαπημένα πρόσωπα, εκπαιδευτικούς, σύλλογο γονέων, δραστήριο και παιδιά, μικρά αγγελούδια και αντλώ δύναμη από αυτό. Και ο τρίτος, ότι αυτόν εδώ τον χώρο, για αυτόν εδώ τον χώρο μάλλον, σεβασμιότατε, πάλεψα την προηγούμενη δεκαετία από την θέση που τότε κατήχα ως αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι χρειάστηκε να μεταβώ τρεις φορές στην έδρα της περιφέρειας στη Σύρο για να υπερασπιστώ την πρόταση που κάναμε τότε ως Δήμος για την χρηματοδότηση και την ανέγερση αυτού του υπέροχου κτηρίου. Τα καταφέραμε και το 2014, το καλοκαίρι του 2014, κάναμε τα εγγένεια μαζί με την Διευθύντρια και το υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό. Αυτή είναι και η αποστολή μας, να διευρύνουμε συνεχώς τις υποδομές που έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση κάθε ηλικίας και κάθε κατηγορίας. Οικός αναπτύσσεται, οικός έχει ανάγκες και εμείς πρέπει να έχουμε γρήγορα αντανακλαστικά και να ανταποκρινόμαστε έγκαιρα, ικανοποιώντας και καλύπτοντας όλα αυτά που μας παρουσιάζονται ως δεδομένα. Καλή, ευλογημένη, δημιουργική και παραγωγική χρονιά προς όλους. Παιδιά, εκπαιδευτικό προσωπικό, βοηθητικό προσωπικό, σύλλογο γονέων, γονείς και κηδεμόνες. Να είστε καλά. Μου δίνετε την ευκαιρία να την ευχαριστήσω όχι μόνο για τις ατέλειωτες ώρες που αναλώνει και αφιερώνει στη θέση την οποία κατέχει, αλλά κυρίως για τη σχέση που έχει αναπτύξει με τους εκπαιδευτικούς και όλους όσοι εμπλέκονται στα ζητήματα της παιδείας. Μια σχέση ανθρώπινη, μια σχέση εμπιστοσύνης και σεβασμού, μια σχέση που είναι απαραίτητη για να εδραιώσεις οτιδήποτε άλλο μπορεί να επιφέρει καλύτερα αποτελέσματα. Και γι' αυτό την ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για τις ευλογίες σας. Τι να πω τώρα μετά από όλα αυτά που είπατε εσείς, εγώ να πω να έχετε μια πολύ όμορφη χρονιά, δημιουργική, να έχετε πολύ καλή συνεργασία μεταξύ σας, γιατί αυτό ξεκινά, από εκεί ξεκινάνε όλα. Και στους γονείς να έχουν εμπιστοσύνη σε εσάς, γιατί έχετε αποδείξει ότι κάνετε ό,τι καλύτερο μπορείτε σε αυτό το σχολείο, γίνονται πολλά και ωραία πράγματα. Να έχετε μια πολύ όμορφη και δημιουργική χρονιά, με υγεία και πολλά παιδιά. Και του χρόνου να είμαστε καλά. Να ευχηθώ και στο Σύλλογο Γονέων καλή δύναμη. Τώρα νομίζω θα κάνουν και εκλογές, αν δεν κάνω λάθος. Εύχομαι να είναι ο επόμενος σύλλογος τόσο δραστήριος όσο και ο προηγούμενος. Και καλή επιτυχία στο νηπιαγωγείο σε εσάς. Να ευχηθώ και εγώ μια πολύ πολύ καλή χρονιά. Θα είναι σίγουρη με τόσες ευχές που πήραμε. Καλό μήνα να έχουμε. Σήμερα συνήθως εμείς 1η Οκτώβρη σημασμιότατε κάνουμε και δήμα και κάνουμε τον αγιασμό μας και συμπίπτει με μια πολύ όμορφη γιορτή, τη γιορτή της τρίτης ηλικίας. Εμείς βέβαια στα νηπιαγωγεία και στους παιδικούς σταθμούς την έχουμε
αλλάξει και την έχουμε κάνει την γιορτή των παππούδων και των γιαγιάδων. Οπότε σήμερα έχουν ετοιμάσει πάρα πολλά πράγματα τα παιδιά για τους παππούδες και τις γιαγιάδες τους. Είναι μια πολύ πολύ μεγάλη γιορτή για μας, διπλή γιορτή και ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ όλους τους οποίους ξεκινάμε τη χρονιά από σήμερα εμείς έτσι με την ευλογία του Θεού. Οι προσαρμογές μας δεν έχουν τελειώσει ακόμα, αλλά πάμε δυναμικά με το πολύ καλό προσωπικό που πάντα έχει ο παιδικός σταθμός Υπαρίου και όλοι οι παιδικοί σταθμοί του Δήμου μας για να ξεκινήσουμε και αυτή την ευλογημένη χρονιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους σας.